Καλημέρα και καλώς ήρθατε στην τέταρτη μέρα του vlog μας. Εγώ είμαι ακόμα στην Αθήνα και περνάω πάρα πολύ ωραία, αλλά σκέφτομαι λιγάκι το advent calendar που έχω αφήσει πίσω στο σπίτι και με περιμένει στο τζάκι και φυσικά αν θα τρώει κανείς τα σοκολατάκια. Επίσης έχουν αρχίσει και μου λείπουν λιγάκι τα δυο μου τα σκυλάκια, η Μπόνι και ο Κόκκι. Αλλά εντάξει, δύο μέρες μείναν ακόμα. Ελπίζω εσείς να περνάτε πολύ ωραία, να φτιάχνετε πολλές κατασκευές. Είναι η τελειότερη περίοδος για να κάνουμε κατασκευές. Μπορούμε να αφήσουμε τη φαντασία μας ακόμη πιο ελεύθερη και να κάνουμε έτσι αυτά τα μαγικά τοπία, τα χιονισμένα, τα φανταστικά. Σήμερα θα πάμε να πάρουμε έλατο και να το στολίσουμε. Εγώ, όπως ξέρετε, φυσικά δεν έχω στολίσει ακόμη στο σπίτι, οπότε θα είναι το πρώτο στόλισμα της χρονιάς. Λοιπόν, και θέλω να σας δείξω και ένα vintage DIY που βρήκα εδώ. Αυτό είναι ένα τασάκι. Αυτή την πεταλούδα μέσα την έχει κεντήσει η γιαγιά μου και μετά έχει πάει το κέντημα σε κάποιον άνθρωπο που τότε έφτιαχνε αυτά τα τασάκια, μάλλον έφτιαχνε και κορνίζες και της το έχει κάνει έτσι τασάκι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει την ίδια λογική με εκείνο το κάδρο, το vintage που σας είχα δείξει στο πρώτο επεισόδιο που είχα φτιάξει το gallery wall, που τελικά δεν το είχα βάλει στο τοίχο γιατί δεν μου τέριαξε πολύ με τα άλλα, αλλά κάπου θα μπει και αυτό κάποια στιγμή. Και είναι και εκείνο κεντυμένο έτσι vintage παλιό με κορνίζα που μοιάζει λιγάκι με αυτό το τασάκι. Ήρθαμε να πάρουμε έλατο. Πες ένα γεια. Γεια. Στολίσαμε λοιπόν και δεντράκι, η τέταρτη μέρα του vlog μας έφτασε στο τέλος της. Σας καληνυχτώ και θα τα πούμε αύριο.